Νίκος Παπάς και είναι εδώ κοντά μας. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Αγγελάτε. Γεια σας. Να ζητήσω ένα σχόλιο για όλα αυτά που είδαμε. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι πάρα πολύ γρήγορα, να πολιτικοποιηθεί η κουβέντα, να μην λέμε ο ένας τον άλλον ότι δεν έχει πολιτικό σχέδιο. Υπάρχουν πολιτικά σχέδια τα οποία είναι διαφορετικά, δεν πρέπει να το κρύψουμε. Ήταν η δημοκρατική μας αλήθεια, είναι μια αλήθεια η οποία έχει αναφανεί από το συνέδριο του περασμένου χρόνου. Υπήρχαν σύντροφοι και συντρόφισσες που διαφωνούσαν με το μετασχηματισμό, τον καταψήφισαν. Δημοκρατικά προχωρήσαμε και βεβαίως και τώρα, και εδώ θα ήθελα και καθαρές τοποθετήσεις και από την ίδια την Εύφη την Αξιόγλου, έχουν γραφτεί κείμενα τα οποία λένε ότι η διεύρυνση και ο μετασχηματισμός ήταν ένας ασπόνδυλος πολυσυλλεκτισμός. Είναι μια άποψη με την οποία διαφωνώ και γι' αυτό το λόγο, όπως γνωρίζετε κι εσείς, προέκυψε και μια συμφωνία για στήριξη προς το πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη. Λίγο πετάτε το γάντι στην κυρία Αξιόγλου. Όχι. Θέλω να σας πω. Κάνω μία έκκληση για να γίνει πολιτική κουβέντα. Mm-hmm. Δεν μας αξίζουν ούτε χαρακτηρισμοί, ούτε απαξιωτικές διατυπώσεις του τύπου. Είναι απολύτικος ο ένας, είναι άγριος ο άλλος, δεν ξέρει τι λέει η τρίτη. Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα, ούτε να λέμε ότι δεν υπάρχουν δύο ξεκάθαρα πολιτικά σχέδια. Κάνατε μία επιλογή. Την κάνατε καθαρά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς και από εδώ λέγαμε ότι τι θα κάνει ο παπάς, θα πάρει θέση, μήπως στάσει Παρασκευή, μήπως το μισοπεί. Πολύ νωρίς, χθες το πρωί, με πολύ καθαρό τρόπο, είπατε τη γνώμη σας και τη στήριξή σας. Και έρχεστε και μου λέτε για πολιτική και θέλω εκεί να σας να οδηγήσω την κουβέντα. Δεν έχουμε ακούσει πολιτικές θέσεις από τον κύριο Κασελάκη. Ναι, θα διαφωνήσω. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, δηλαδή, που τον στηρίζετε, ποιες είναι οι πολιτικές θέσεις. Δύο πράγματα. Καταρχήν, είχε διατυπώσει κάποιες θέσεις πριν τον πρώτο γύρο. Επισήμανα και εγώ ως συνυποψήφιος ότι υπάρχουν κάποια κενά. Έγινε μια συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι πιο δημιουργική, πιο περιεκτική. Σε κάθε περίπτωση, η στήριξη η δική μου, η δική μας και του κόσμου που υπηρετούμε αυτή την προσπάθεια είναι καθαρά πολιτική. Και είναι πολιτική, κύριε Βαγγελάτε, και αποτυπώνεται στην κοινή δήλωση που κάναμε μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη. Την έχω και την προβάλαμε χθες. Αλλά είναι γεμάτη πολιτική, γεμάτη νοήματα και με μια σαφή παραπομπή στη διακήρυξή μας. Έχω το εξής. Ως ζήτημα. Δεν ξέρω τις απόψεις του κ. Κασελάκη για τα εθνικά θέματα. Σήμερα, σε μια μισή ώρα από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τι λέει ο κ. Κασελάκης που ζητάτε από τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν και να ψηφίσουν υπέρ του. Και το λέω και εσάς και εσείς το ζητάτε. Και σωστά σε μια δημοκρατική διαδικασία. Ανοιχτή, πολύ σωστή. Τι γνώμη, τι θέση, ποια άποψη έχει για τα ελληνοτουρκικά κόστη. Θα σας πω τι συναποφασίσαμε και τι δηλώσαμε από κοινού με τον Στέφανο Κασελάκη, ότι θα υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις της διακυβέρνησης 2015-2019 και δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι μια σαφής αιχμή προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι βλέπουμε τους υπουργούς του κ. Μητσοτάκη να λένε ότι η εθνική κυριαρχία είναι σχετική έννοια, ότι. Πολύ μου αρέσει τώρα. Τώρα μου αρέσει πολύ. Είναι η αλήθεια. Τώρα μου αρέσει πολύ γιατί αρχίζω να καταλαβαίνω ποιο θα μιλήσει πολιτικά. Εξ ονόματος Κασελάκη. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Στέφανος έχει τη δική του παρουσία, εγώ τη δική μου. Δεν ταυτιζόμαστε σε όλα όπως αντιλαμβάνεστε. Θεωρώ όμως ότι σε αυτή τη φάση είναι η ενδεδειγμένη επιλογή. Ξέρετε γιατί το λέω. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Όλοι είναι ένα κόμμα αρχών, θέσεων, ιδεολογίας. Μπορεί να διαφωνούμε ή μπορεί να συμφωνούμε, αλλά νομίζω ο καθένας αναγνωρίζει αυτό το κομμάτι. Παρακολουθούμε λοιπόν έναν υποψήφιο εξαιρετικό. Επικοινωνιακά. Και ψάχνουμε σε αυτόν τον υποψήφιο την πολιτική του θέση. Στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στην καθημερινότητα. Και παίρνουμε πολλή επικοινωνία κάθε μέρα, υπέροχη, υποδειγματική και καθόλου πολιτική. Θα διαφωνήσω. Δηλαδή, ωραία, να διαφωνήσετε. Σας ρώτησα για τα εθνικά. Να σας ρωτήσω τη θέση του για την οικονομία. Να σας ρωτήσω για τη φορολογία. Θα σας παραπέμψω. Γιατί να μην τα μάθουμε αυτά. Εδώ δεν πρέπει να τον αδικούμε, διότι έχει παρουσιάσει και θέσεις στην πρώτη περίοδο. Και βεβαίως, επειδή η δική μας συμφωνία ήταν καθαρά πολιτική, συμπυκνώσαμε το νόημα και τις αρχές της στην κοινή μας δήλωση. Και στην κοινή μας δήλωση, νομίζω υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι άξια προσοχής και ζητήματα τα οποία πληρώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, η κοινή δήλωση αυτή παραδέχεται ότι πληγώσαμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον καιρό της διακυβέρνησης και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας μαζί τους. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς διέλαθε τις προσοχές άλλων υποψηφιωτήτων, για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι. Debate γιατί δεν γίνεται. Γιατί όλα αυτά που συζητάμε, αν γινόταν ένα debate, και εδώ
θα το σημειώσω ότι εσείς το βάλατε το θέμα του debate και ήσασταν και ο μόνος που το υποστήριξατε τόσο πολύ. Ο Τσακαλώτος είπε όχι από την αρχή. Η κυρία Αξιόγλου είπε ναι, αλλά δεν φάνηκε να το πολύ πιστεύει. Και ο κύριος Κασαλάκης μπήκε και αργά στην κούρσα. Αυτό το debate θα τα φώτιζε όλα αυτά. Δεν θα είχαμε να κάνουμε συζήτηση. Θα ξέραμε όλοι σας τι υποστηρίζετε. Δεν έγινε λοιπόν, παρότι εσείς το βάλατε. Mm-hmm. Και δεν πείσατε και τον Κασελάκη να το κάνει με την Αξιόγλου, καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, δεν είμαι άνθρωπος που δεν έχω πρόβλημα να αλλάζω θέσεις όταν προκύπτουν συγκλονιστικά γεγονότα. Δεν έχει προκύψει κανένα συγκλονιστικό γεγονός. Σας παραπέμπω στη θέση που διατύπωσα και πριν από τον πρώτο γύρο. Άρα θέλετε να γίνει debate, αλλά δεν πρόκειται να γίνει. Εντάξει, αυτό δυστυχώς θέλει δύο. Παύλος Πολάκης, είδαμε αυτά που είπε, τα ακούσαμε, αυτά που είπε η κυρία Αξιόγλου πριν. Τι ρόλο έχει στον Κασελάκη ο Πολάκης? Και πώς σχολιάζετε αυτά που λέει η κυρία Αξιόγλου για τον κύριο Πολάκη? Ρωτάτε λάθος άνθρωπο. Δεν μπορώ εγώ να πω τι ρόλο θα έχει ο Παύλος Πολάκης στην ΕΠΑΒΡΙ, αν ο Στέφανος είναι. Όχι και σήμερα, δηλαδή τον κατηγορεί ότι είναι, πώς θα το πω, ότι είναι πίσω από τον Κασελάκη, ότι αυτός τον κατευθύνει. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια απόλωσης την οποία δεν χρειαζόμαστε. Κάνω ξανά έκκληση να πολιτικοποιηθεί η κουβέντα και να σταματήσουμε να εκτοξεύουμε χαρακτηρισμούς. Να οικοδομήσουμε όλοι μαζί. Μα όλοι μαζί. Ωραία. Ένα μέτωπο απέναντι στο σεξισμό, την ομοφοβία, τη ύβρις, τη φυσική βία. Αυτά τα χρειαζόμαστε. Είναι η κοινή μας περιουσία, κύριε Βαγγελάτη. Και τα fake news. Γιατί βάζει και αυτό η κυρία Αξιόγλου. και βάζει το θέμα Τσίπρας αυτά. Έτσι. Και λέει, καταγγέλει όλα αυτά τα SMS και τα υπόλοιπα. Αν μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, θα σας... Δεν είδατε το μήνυμά της εχθές? Αυτό, ναι, το είδα. Το είδα, εντάξει. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Νομίζω ότι τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Έστειλε αυτό το SMS η κυρία... Δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εφόσον η ίδια λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Τι πιστεύετε, φαντάζομαι? Εφόσον λέει ότι δεν το έστειλε, οφείλω να την πιστέψω, αλλή μόνο. Άρα είναι λάσπη σε βάρος της. Νομίζω ότι πρέπει να υψωθεί ένα τείχος απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια προσπαθεί να μας εκτρέψει από τις σοβαρές... Ξέρετε γιατί σας κατηγορώ, γιατί σας το ρωτάω. Κατηγορήστε. Όχι, όχι εγώ. σας το ρωτάω γιατί σας κατηγορούσαν στελέχη που ήταν στην κυρία Αξιόγλου ότι εσείς το διακινούσατε πριν τον πρώτο γύρο. Αυτό έχετε ακούσει, δεν το ακούτε από μένα πρώτη φορά. Αυτά είναι έξω από τον ορίζοντά μου και εμένα προσωπικά και των ανθρώπων που περιβάλλουμε εμπιστοσύνη την όποια προσπάθεια έχουμε κάνει. Ποτέ δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Κάνω εκκλήσεις αλλεπάλληλες για να πολιτικοποιήσουμε την κουβέντα, να κρατήσουμε το ήθος μας. Να πω και κάτι αισιόδοξο. Έχω κι εγώ ως νεότερος ζήσει, ως τηλεθεατής κυρίως, τις συγκρούσεις, ας πούμε, για τη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου το 1996. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ή την αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία το 2009 ή το 1997. Το θυμάστε του Παπανδρέου, το Γιώργο χάσαμε. Ναι, λοιπόν, βεβαίως, του Γεράσιμου Αρσένη. Λοιπόν, άρα αυτά που ζούμε τώρα είναι πολύ μικρότερης κλίμακας. Καλά τώρα, μην πούμε σε αυτό. Αλλά ξέρετε, κύριε Βαγγελάτε, είμαστε στον καιρό των social media και τώρα κάνουμε μια συνέντευξη τρεις μέρες πριν την κάλπη που θα αναδείξει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φανταστείτε πόσες ώρες θα χρειαζόμασταν εάν αποφασίζαμε να αναλωθούμε στο σχολιασμό του τι έχει γραφτεί και δεν έχει γραφτεί στα social media. Θέλω να σας παραπέμψω σε μία εικόνα. Υποθέστε ότι κερδίζει ο κύριος Κασελάκης και την Δευτέρα, την Τρίτη, συγκροτείται το κομματικό όργανο στο οποίο θα έρθει ο νέος αρχηγός να μιλήσει. Mm-hmm. Και είναι όλα αυτά τα παλιά, τα παραδοσιακά στελέχη. Είναι από κάτω, να σας πω και ονόματα. Είναι ο κύριος Φίλης, είναι ο κύριος Βούτσης, είναι ο κύριος Τρίτσας, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στελέχη με μπαρουτοκαπνισμένα. Πώς θα αντιδράσουν? Κοιτάξτε, μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι και εμένα προσωπικά με έχουν ορίσει ως πρόσωπο και ως πολιτική παρουσία. Άνθρωποι δίπλα στους οποίους έμαθα πολλά, έμαθα να σκέφτομαι, μου πρότειναν τι να διαβάσω. Άνθρωποι που έχουν δείξει ότι σέβονται τις συλλογικές διαδικασίες. Πόσο μάλλον αν σε αυτές τις συλλογικές διαδικασίες συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Mm-hmm. Πρέπει να παραδεχτούμε όλοι, και εδώ έχω και διαφωνία και με πολλά από τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή ήταν μια αναγεννητική διαδικασία. Και αν είχε στο συνέδριό μας επικρατήσει η άποψη ότι δεν πρέπει να εκλέγεται ο πρόεδρος από τη βάση, δεν θα είχαμε την δυνατότητα να δώσουμε την ευκαιρία σε όλο αυτόν τον κόσμο να βάλει τη σφραγίδα και να σας δώσει και την αναπνοή που σας έδωσε. Πείτε μου, κύριε Βαγγελάτε, το είχαμε συζητήσει και μεταξύ μας όταν είχε κλείσει η προηγούμενη εκπομπή. Δεν περίμενε κανένας μας τέτοια συμμετοχή. Είναι αλήθεια, νομίζω. Όχι, δεν περίμενε απλώς. Δεν περίμενε κανείς όλη αυτή την εξέλιξη. Αυτό που ζούμε
είναι πολιτική ιστορία. Αν θα βγει σε καλό του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά αυτό που ζούμε, το λέγαμε και με τον κύριο Γεράκη, είναι και η στάντη. Δεν μπορούσε να το διανοηθεί κανείς μας αυτό. Πολιτική μηδενικού ρίσκου δεν υπάρχει. Αλλά ρωτάω, αυτά τα στελέχη πώς θα σταθούν απέναντι στον Κασελάκη? Με το δημοκρατικό φρόνημα και την αίσθηση ευθύνης απέναντι στο ηθικό και πολιτικό μας συμβόλαιο, όπως όλοι μας. Εμείς έχουμε ένα ηθικό και πολιτικό συμβόλαιο που είναι το καταστατικό μας, το σεβόμαστε. Μας χαροποιεί πραγματικά, μας αναγεννά το γεγονός ότι έχουμε τέτοια κλίμακα συμμετοχή. Άλλοι ανησυχούν και το γνωρίζετε γιατί είστε και στο ρεπορτάζ. Και εμείς νομίζω ότι μπορούμε ακόμα πιο δυνατοί από Δευτέρα να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να είναι ο Κασελάκης στη Βουλή. Πρέπει να γίνει η διαδικασία των παρετήσεων και να φτάσει να... Νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να σε εκπροσωπήσει είτε εντός είτε εκτός Βουλής. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ας το αφήσουμε στη διακριτική του ευχέρεια. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα συναποτελείται από άξια στελέχη. Δεν το αποκλείεται όμως ως διαδικασία. Όχι, δεν αποκλείω τίποτα. Γιατί, και το ρωτάω γιατί μιλάμε για 4 χρόνια. Έτσι, δεν είναι του Τσίπρα το 8 που ήταν ένας χρόνος ή του Ανδρουλάκη που ήταν κάποιοι μήνες. Σας λέω όμως ανοιχτά ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα είτε έτσι είτε αλλιώς. Θεωρώ ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα έχουμε πολύ άξια στελέχη και ανθρώπους που έχουν σταθεί σε αυτή τη μεταβατική περίοδο με υπερεπάρκεια. Και αυτό νομίζω είναι περιουσία και της παράταξης και του. Ποιος θα παραιτηθεί από τους εν ενεργεία βουλευτές για να. Αν ενεργοποιηθεί το σχέδιο. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Εγώ δεν έχει μπορώ γίνει κουβέντα. Όχι, δεν έχω συμμετέχει. Εγώ δεν έχω συμμετάσχει σε τέτοια. Εσείς τι ρόλο θα έχετε? Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία και θέλω να το πω και με την ευκαιρία της εκπομπής σας, ούτε στις συζητήσεις που είχαμε με τον Στέφανο για τον δικό μου ρόλο. Κάποιο ρόλο θα έχετε, φαντάζομαι, σημαντικό. Προφανώς, εντάξει, κάποιο ρόλο θα παίζουμε όλοι, νομίζω. Θα μπορούσατε να είστε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι, αν ο κύριος Φάμελος, ο οποίος θα κάνει εξαιρετική δουλειά, το συνομολογούμε αυτό. Αυτό δεν θα συμβεί, γιατί είδα και κάποια υποβολημία έτσι, δημοσιεύματα, τα οποία προσπάθησαν αυτή την πολιτική συμφωνία να την καδράρουν σε ένα πλαίσιο έτσι, λίγο πιο ταπεινής συναλλαγής. Μας λέτε σήμερα ότι και να σας το προτείνει, αν χρειαστεί θα πείτε όχι. Σας λέω ότι δεν θα είμαι. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και αν ο Στέφανος δεν επιλέξει να είναι στη Βουλή, ο Σωκράτης είναι μια ενδεδειγμένη λύση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς όμως ότι ο νέος πρόεδρος. Θέση αντιπροέδρων στο κόμμα έχει... μπορεί να δημιουργηθεί από το συνέδριο. Δεν προβλέπεται. Από το καταστατικό δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια συζήτηση. Ένα τελευταίο. Ζήτησε ο κύριος Κουρλέτης σήμερα μέχρι την Κυριακή να βγει ο Τσίπρας και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αδική νομίζω και τον Πάνο και τον Αλέξη αυτή η θέση. Ο Αλέξης είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο για την παράταξή μας. Έχει κινηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και θα συνιστούσα ψυχραιμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη μέσα στην Κυριακή. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Νίκο Παπά. Είπαμε πώς, πήρα και το χαρτί που